Ηλίας Κούλης. Χωματουργικές εργασίες παντός τύπου. Καταδαφίσεις αδρανή υλικά. Στην Αχαΐα βρέθηκε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης και επισκέφθηκε πληγήσες περιοχές από τον Παγετό, ενώ συζήτησε και με παράγοντες του αγροτικού κόσμου. Το πρωί επισκέφθηκε το Αίγιο, όπου συνάντησε τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα. Έπειτα επισκέφθηκε την Πάτρα, όπου συναντήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας με αντιπεριφερειάρχες αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κ. Τσιρώνης ξεκαθάρισε για το θέμα των αγροτών και των επικείμενων κινητοποιήσεών τους ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει πλήρως τα 25 ζητήματα που είχαν θέσει οι αγρότες στο περσινό μεγάλο γύρο των κινητοποιήσεών τους και δεν συντρέχει κάποιος ουσιαστικός λόγος νέων κινητοποιήσεων. Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες σας έχουν πολύ μεγάλη ετοιμότητα για τέτοιες περιπτώσεις και νομίζω από ότι τουλάχιστον ενημερώθηκα από τη Δίκης του ΕΛΓΑΤ ότι θα ανταποκριθούμε άμεσα και θα έχουν πολύ, πολύ σύντομη αποζημίωση. Είναι ζήτημα τουλάχιστον στην Αιγαλία, κινηθήκαμε τάχιστα και η περιοχή κινήθηκε σε κατεύθυνση από τον Άγιο που γνωρίζω. Νομίζω ότι αν υπάρχουν και αντίστοιχα άλλες περιοχές, ξέρω ότι κάνουν το ίδιο πράγμα. Αν οι ζημιές ξεπερνάνε τα μεμονωμένα περιστατικά που τα αντιμετωπίσει ο ΛΓΑΤ. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι χειμερινοί κολυβητές της Πάτρας παρά τον βροχερό καιρό, συγκεντρώθηκαν στην Πλάζ και απόλαυσαν και σήμερα το καθημερινό μπανάκι τους. Παρόντες από τη Δημοτική Αρχή, ο υπεύθυνος Παρόντες από τον Δήμο, ο υπεύθυνος αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος και η πρώην δημοτική σύμβουλος Ήρα Κουρή. Οι κολυμβητές αντάλλαξαν ευχές και έδωσαν την υπόσχεση πως θα δίνουν σχεδόν καθημερινά το παρόν στην περιοχή της Πλάζ, απολαμβάνοντας αυτό που τόσο αγαπούν, την θάλασσα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι η κυβέρνηση αυτά που συμφώνησαν εγώ με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγους μήνες, τα 25 σημεία. Εμείς θα τηρούμε μέχρι κεραίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, εκείνο που δεν θέλω είναι να γίνονται κινητοποιήσεις από παραπληροφόρηση. Να ξέρει ο κόσμος τι έχει να πληρώσει φέτος, αν τελικά ευνοήθηκε ο φτωχός και ο μικρός αυτός που στενάζει από τη μεταρρύθμιση ή αδικήθηκε. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί κινητοποιούμαστε? Βγαίνουμε για να ρίξουμε την κυβέρνηση? Βγαίνουμε γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή αδικηθήκαμε από ένα μέτρο? Είναι πολύ με σημαντική διαφορά γιατί ο κόσμος θα βγει στον δρόμο και γιατί θέλει να βγει στον δρόμο, αν βγει στον δρόμο. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.